Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαφάς, με την οποία ζητούν την επανασύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας, με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας των κέντρων νεοσυλλέκτων σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Βασίλη Ψαφά. Κύριε Ψαφά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας η επαναλειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, όπως το θυμόμαστε όλοι. Και εσείς στην επιστολή σας τονίζετε ότι υπάρχει όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να επαναλειτουργήσει. Κοιτάξτε, μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ενδέχεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αλλάξει πάλι το σύστημα λειτουργίας των κατατάξεων, προσπαθήσαμε να δράσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι ώστε να δημοσιοποιήσουμε τη θέση μας και τη στάση μας, που είναι η επαναλειτουργία του στρατοπέδου ως κέντρο κατάταξης. Και φυσικά να κάνω και τον απλοϊκό διαχωρισμό ότι και τώρα είναι δηλαδή κέντρο κατάταξης, αλλά με πολύ διαφορετική δομή και με διαφορετικά λειτουργικά πρότυπα που έχει ο στρατός. Γίνεται συζήτηση ξανά σε επίπεδο Υπουργείου, σε επίπεδο υπηρεσιακών και στρατιωτικών παραγόντων, να λειτουργήσουμε την παλιά τους μορφή. Και ποια ήταν η παλιά τους μορφή? Να λειτουργήσει το κέντρο κατάταξης της Άρτας, δεν ξέρω αν θα λέγεται υγειονομικό ή κάτι ή κάπως αλλιώς στο μέλλον, να λειτουργήσει σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή με 700 στρατιώτες και όχι με 100 που είναι αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή γίνεται ανασχεδιασμό σε επίπεδο Υπουργείο, έτσι ώστε να λειτουργήσει ο στρατός με τα πρότυπα, με νέο πρότυπο το οποίο υιοθετεί το μοντέλο των προηγούμενων ετών. Φαντάζομαι... Επιλαμβάνεστε, κάνουμε αυτή την προσπάθεια που είμαι βέβαιος θα... καταρχήν την προσπάθειά μας αυτή θα την αγκαλιάσει όλη η κοινωνία της Άρτας. Ήδη η ανταπόκριση είναι θετική και ελπίζω και να συντονιστούμε με όλους τους φορείς της Άρτας, έτσι ώστε να επιτύχουμε την ανασύσταση και αναλειτουργία του κέντρου κατάταξης με την παλιά του μορφή, εφόσον ο στρατός καταλήξει, εφόσον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταλήξει σε νέα πρότυπα λειτουργίας. Κύριε Ψαφά, θα φαντάζομαι ότι το πλεονέκτημα της Άρτας είναι ότι υπάρχει αυτό που είπα πριν, οι κτηριακές υποδομές, και είναι ένα στρατόπεδο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αύριο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δοθούν χρήματα, να καταβληθούν χρήματα από την πολιτεία προκειμένου να γίνει κάτι περισσότερο. Αυτό είναι ένα ισχυρό αβαντάζ για τη δική μας περιοχή. Ακριβώς οι υποδομές που διαθέτει το στρατόπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οτιδήποτε χρειάζεται είναι σε επίπεδο μικρού κοστολογίου καταρχήν και από άποψη υποδομών μικρό σε κοστολόγιο. Είναι σε καλή κατάσταση, είναι κρίμα που τόσο καιρό μένει ανεκμετάλλευτο. Είναι και άδικο και στην τοπική κοινωνία που τόσα χρόνια έχουμε ήξεις αφήξεις με το στρατόπεδο, μία κλείνει, μία το ανοίγουμε, μία μας βγάζουν πάντα το λάδι και είναι η πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια που διαφαίνεται μία αχτίδα ελπίδας. Εξάλλου το αίτημα της τοπικής κοινωνίας ήταν πάντα μέσα και από άλλες προτάσεις να λειτουργήσει ως μηχανοκίνητο τμήμα, ως τμήμα άλλο, αλλά ποτέ όμως οριστικά να μην κλείσει η πύλη του στρατοπέδου. Θεωρώ ότι βεβαίως η τοπική κοινωνία θα αγκαλιάσει ένα αίτημα δικό σας της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να είναι 700 τα άτομα στην πόλη μας, που αυτό σημαίνει τόνωση της τοπικής οικονομίας. Εξυπακούεται ότι οτιδήποτε σχετίζεται με το στρατόπεδο έχει πλεονεκτήματα, έχει θετικό αντίκτυπο και στην κοινωνία και στην οικονομία της Άρτας και γενικότερα του νομού μας. Είναι αλυσίδα αυτά και αντιλαμβάνεστε δεν είναι μόνο το οικονομικό κριτήριο, είναι ότι και το κοινωνικό κριτήριο, και θα σας το εξηγήσω ποιο είναι. Είναι ότι ο Αρτινός πολίτης είναι συνδεδεμένος με το στρατόπεδο του. Το θέλει, το προτιμάει και θέλει να ελπίζει ότι θα λειτουργήσει ξανά στα παλιά πρότυπα όπου πραγματικά έδινε ζωή σε αυτή την πόλη.
και ελπίζουν να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι φορείς, έτσι ώστε όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, να διεκδικήσουμε την επαναλειτουργία του στρατοπέδου ως κέντρο κατάταξης. Εκτός από την δική σας πίεση, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει μια νότα αισιοδοξίας από την πλευρά του Υπουργείου στο σχεδιασμό αυτό? Έχουμε κάποιες ελπίδες να το πετύχουμε? Κοιτάξτε, το δικό μου κριτήριο είναι τα αυτονόητα. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι αν υπήρξαν στο παρελθόν 15 κέντρα κατάταξης, τη Σάρτα είναι από τα καλύτερα από άποψη υποδομών. Είναι από άποψη εξυπηρέτησης του ίδιου του προσωπικού, ενώ του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται. Είναι καλές οι συνθήκες, γι' αυτό σας λέω δεν θέλει και πολύ να το ψάξουμε αν είναι κατάλληλο. Φυσικά και είναι κατάλληλο και αυτό θεωρώ αυτονόητο. Ναι, απλά λέγανε ότι όταν κλείσανε κάποια κέντρα εκπαίδευση νεοσυλλέκτων ανά την Ελλάδα, πάντα υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα ή αν θέλετε κάποια βούληση πολιτικών, και σύμφωνα με τον σχεδιασμό ή με τη βούληση εκείνων των πολιτικών έκλειναν στρατόπεδα και άνοιγαν σε άλλες περιοχές. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντα στην Ελλάδα επικρατεί η λογική ο μπάρμπας από την Κορώνη. Έτσι. Και το εννοώ κυριολεκτικά και γεωγραφικά όσον αφορά την Πελοπόννησο. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε αυτό ασχολίαστο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ψαθά, και μακάρι να υπάρξουν σύντομα αποτελέσματα θετικά για την επαναλειτουργία του Κενάρτας. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή μας. Θέλω να ελπίζω και εγώ ότι εάν ο στρατός αποφασίσει να αλλάξει τη δομή του, νομίζω ότι θα προκύψει κάτι καλό για την Άρτα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ενώπιον του τριμελούς Ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου Άρτα συζητήθηκε η υπόθεση του θανάτου του 29χρονου Χρήστου Ζορμπά, ενώ εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Άρτας έξω από το χώρο των δικαστηρίων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστήριο της Άρτας ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης η ακροματική διαδικασία για το θάνατο του 20χρονου Χρήστου Ζορμπά τον Ιούνιο του 2020 στο εργοστάσιο Ήπειρος. Ξεκίνησε σήμερα το δικαστήριο για τις εγκληματικές ευθύνες που υπάρχουν όσον αφορά τον θάνατο του 29χρονου Χρήστου Ζορμπά, που ήταν ηλεκτρολόγος του εργοστάσιο Ήπειρος. Εξετάστηκαν σήμερα οι γονείς του και οι αδελφοί του που συγκλώνησαν το δικαστήριο, γιατί πραγματικά περιέγραψαν ένα φιλότιμο εργατικό νεαρό ο οποίος έπεσε θύμα αμέλειας, η οποία υπήρχε εντός του εργοστασίου, η οποία έχει ήδη υποδειχθεί και από τα πορίσματα της έκθεσης επιθεώρησης εργασίας, αλλά και από πραγματογνώμονα, ο οποίος θα εξεταστεί στην πορεία της δίκης. Από τη δική μας την πλευρά, από την πρώτη στιγμή, βροντοφωνάζουμε ότι υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες και το μόνο πράγμα το οποίο ζητάει η οικογένεια αυτή τη στιγμή είναι δικαιοσύνη για τον Χρήστο. Αναβλήθηκε σήμερα η δίκη και θα γίνει στις 17 Ιουνίου. Σήμερα η δίκη ξεκίνησε κανονικά και διακόπηκε λόγω ωραρίου για τις 17 του Ιούνιου, οπότε και θα εξεταστούν οι υπόλοιποι μάρτυρες. Οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, οι μάρτυρες που έχει κλητεύσει η ίδια η οικογένεια του Χρήστου Ζορμπά. Θα διαβαστούν τα έγγραφα, η έκθεση της επιθεώρησης εργασίας, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία υπάρχει από τεχνικό σύμβουλο, που κατά τη γνώμη μας στοιχειοθετούν το κατηγορητήριο, και φυσικά η δίκη θα ολοκληρωθεί με τις απολογίες και με την έκδοση της απόφασης. Όλοι οι παράγοντες της δίκης δημιουργήσαμε ένα κλίμα να γίνει αυτή η υπόθεση σήμερα ή τουλάχιστον να ξεκινήσει. Ένα παιδί έχει χαθεί, δεν γυρίζει πίσω. Η μητέρα του, ο πατέρας του, πάρα πολύ στενοχωρημένη, η αδερφή του, όλος ο κόσμος, αλλά μαζί και το εργοστάσιο στο οποίο εργάστηκε και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Το ποιος ευθύνεται θα το κρίνει το δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, μεσού τη διαδικασία δεν θα κάνουμε καμία κρίση. Και οι συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής και οι συνάδελφοι της υπεράσπισης, αυτό που θέλουμε είναι να βγει η αλήθεια. Αυτό θέλουν και οι δικαστές. Φαντάζομαι θα πρέπει να έχουν όλη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη.
Εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου, ο Παναγιώτης Κυρτσάς υποστήριξε ότι ο Χρήστος Ζουρμπάς χάθηκε από εγκληματική ενέργεια της εργοδοσίας όσον αφορά το καθηκοντολόγιο του, ενώ επισήμανε τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας που πάντα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους. Ναι, συμπεριστεκόμαστε καταρχάς στα μέλη της οικογένειας του συναδέλφου του αδικοχαμένου Χρήστου, οι οποίοι ξαναβιώνουν, πιστεύω, πάλι μέσα από τη διαδικασία την απώλεια του παιδιού τους. Δυστυχώς, διαχρονικά τα ατυχήματα αυτά που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές είναι η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Ακόμα και η εντολή που δόθηκε σε ένα νέο παιδί, όπως βγαίνει και από την ακροματική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, ένα νέο παιδί 3 μήνες, ο οποίος δεν είχε και τις γνώσεις και την εμπειρία που έπρεπε να έχει, αναγκαζόταν να δουλέψει μόνος του και πιθανόν να μην είχε και τα καθήκοντα του ηλεκτρολόγου, να έκανε και άλλες παραπλήσιες δουλειές. Αυτά πιστεύω θα αποδειχθούν και στη διαδικασία, όπως έχει γίνει και από την έκθεση του ΣΕΠΕ, της επιθεώρησης εργασίας των μελετών. Παρ' όλα αυτά, να μείνουμε στο γεγονός αυτό, η οικογένεια του θύματος ζει και ξαναζεί αυτό το δράμα και σήμερα. Που δεν θα ολοκληρωθεί, πιστεύω, η διαδικασία θα πάει και σε άλλη μέρα. Στη δίκη παραβρέθηκε και ο Γιώργος Πέρος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ και του ΠΑΜΕ, ο οποίος τόνισε ότι ο Χρήστος δεν είναι σήμερα με την οικογένειά του, με τους φίλους του, συναδέλφους του, και γι' αυτό ευθύνη έχει η εγκληματική πολιτική της εργοδοσίας της Ήπειρος και συνολικά όλων των εργοδοτών και των κυβερνήσεών τους. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ήταν ούτε η κακιά ώρα, ούτε η κακιά στιγμή. Πρόκειται για ένα εργοδοτικό έγκλημα, όπως και τόσα άλλα που γίνονται σε όλη τη χώρα, όπου η ευθύνη είναι καθαρά στην εργοδοσία, από την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας, από την ενοντικοποίηση της εργασίας, γιατί θεωρούν οι εργοδότες ότι το να πάρεις μέτρα ασφάλειας και υγείας είναι κόστος. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος και τίποτα παραπάνω. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε τους εργαζόμενους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διεκδικούν στους χώρους δουλειάς και αυτό να κάνουν είναι τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μπαίνουν όρθιοι και να γυρίζουν πίσω στις οικογένειές και στα παιδιά τους. Εξέταση μαρτύρων γίνεται. Προφανώς η μεριά της εργοδοσίας τα παρουσιάζει όπως θέλει εκείνη, με τους μάρτυρές της, ουσιαστικά για να αποδείξει ότι έφταιγε ο Χρήστος. Πάντα έτσι γίνεται. Ποτέ δεν φταίνουν οι εργοδότες, πάντα φταίνουν αυτοί που είναι τα θύματα. Εμείς το ανάποδο λέμε, γι' αυτό και προηγουμένως καλέσαμε τους εργαζόμενους να απαιτήσουν να λύνονται τέτοια ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, που είναι πολύ σοβαρά και φάνηκαν και από την περιοδία που κάναμε σήμερα σε χώρους δουλειάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μόνο κάτι. Mm-hmm. Στις 18 και 19 Ιουνίου πραγματοποιούμε μια μεγάλη σύσκεψη στην Αθήνα, συνδικάτων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, συνδικαλιστών, με στόχο να κουβεντιάσουμε την πείρα από τους αγώνες, τους μεγάλους αγώνες που έγιναν. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί οι αγώνες είχαν θετικά αποτελέσματα. Με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, και είναι σημαντικό, με την υπογραφή δηλαδή αυξήσεων σε κλάδους, και την πείρα αυτή θέλουν να τη μεταφέρουν και να τη μεταδώσουμε, ότι οι εργαζόμενοι σήμερα μπορούν. Μπορούν να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν, μπορούν να έχουν αποτελέσματα, απαντώντας σε όλους αυτούς που λένε ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτελέσματα, και απαντώντας και στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ που λέει ότι οι αγώνες έχουν φάει τα ψωμιά τους. Και σε αυτή τη σύσκεψη θέλουμε να καλέσουμε κάθε τίμιο συνδικαλιστή που νομίζει ότι πρέπει και μπορεί να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους και να πει τη γνώμη του, να είναι παρόν. Η ακροματική διαδικασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ο βουλευτής Χρήστος Γκόγκας συμμετείχε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε συνάντηση διακομματικής αντιπροσωπείας των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου με αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης Βαβαρίας, όπου συζητήθηκαν θέματα αντίστοιχα των αρμοδιοτήτων των επιτροπών, αλλά και διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα. Σε συνάντηση διακομματικής αντιπροσωπείας των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης Βαβαρίας, όπου συζητήθηκαν θέματα αντίστοιχα των αρμοδιοτήτων των επιτροπών, αλλά και διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα, συμμετείχε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ο βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόγκας. Στην παρέμβασή του κατά τη συνάντηση αυτή, ο κ. Γκόγκας αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων
που αφορούν στις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές και εξελίξεις, αλλά και στην αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διμερείς σχέσεις, αλλά και κάθε μία από τις δύο χώρες. Καταρχήν, οι δύο χώρες συνδέονται με πάρα πολλά. Είμαστε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες στην Οικονομική Νομισματική Ένωση, χώρες στο ΝΑΤΟ, με πάρα πολλές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Δεν θα πω τα νούμερα, τα είπε ο κύριος Βλάχος. Κατά συνέπεια, από την πλευρά μας προσδοκούμε στην ενδυνάμωση αυτών των διμερών σχέσεων και στην μεγαλύτερη κατανόηση των ελληνικών θέσεων σε ζητήματα που μας απασχολούν σε σχέση με τα εξωτερικά μας θέματα. Οι δικές μας θέσεις εδράζονται πάντα στο διεθνές δίκαιο, όπως επίσης ζητούμε και την κατανόηση της Ευρώπης και τη δική σας στα ζητήματα που αφορούν στις αμυντικές δαπάνες της χώρας μας. Και φυσικά, οι κρίσεις των τελευταίων ετών, πέρα από την οικονομική κρίση που για μας είναι υπερδεκαετής, έχουμε πλέον την κλιματική κρίση, έχουμε πρώτων θυρών ενδεχόμενο επισιτιστικής κρίσης, είχαμε την υγειονομική κρίση. Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, ο πληθωρισμός είναι πάνω από το 10%. Επιδεινώθηκε με την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε εδώ και περίπου ένα χρόνο και βέβαια τελευταία και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει μια διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, εκτιμώ όχι μόνο στη χώρα μας, και κατά συνέπεια προκύπτει η ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη ενοποίηση της Ευρώπης, όχι μόνο σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ή πολιτικής που έχει να κάνει με την άμυνα και την ασφάλεια. Τώρα, στα επιμέρους θέματα, προφανώς ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας περνά μέσα από την ψήφιση συγκεκριμένων διατάξεων. Σήμερα συζητούμε τον ελληνικό κλιματικό νόμο, που από την πλευρά μας δεν θεωρούμε επαρκή σε σχέση με τους στόχους που βάζει. Έχουμε μια άλλη αντίληψη για αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι προϊόν συμμετοχής του πολίτη, να έχει μετρήσιμους στόχους και να ελέγχεται και από την κοινωνία αλλά και από το Κοινοβούλιο με ένα διαφορετικό τρόπο. Στον τομέα των επενδύσεων, σε συνάρτηση και με την κλιματική αλλαγή, υπογράμμισε ότι προκύπτει ένα πεδίο νέων επενδύσεων και η χώρα θα πρέπει σε αυτό το τομέα να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και την εγχώρια παραγωγή. Για την ψηφιακή μετάβαση, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα μέσα και από αντίστοιχη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περίοδου και ιδιαίτερα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στον τομέα των επενδύσεων που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, πραγματικά προκύπτει ένα πεδίο νέων επενδύσεων. Θέλουμε να συμμετέχουν όλοι, δεν θέλουμε να συμμετέχουν λίγοι και θέλουμε η χώρα μας σε αυτό το τομέα να έχει τη δυνατότητα της και να αναπτύξει την εγχώρια παραγωγή. Επίσης, ένας άλλος βασικός στόχος είναι, όπως και για άλλες χώρες και για όλο τον κόσμο, η ψηφιακή μετάβαση. Και βεβαίως και σε αυτό το τομέα θα πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα μέσα από την αξιοποίηση και των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου και του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, στο θέμα των επενδύσεων δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και στην ευρωπαϊκή αμυντική και βιομηχανική τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και στην εγχώρια ανάπτυξη, ειδικά στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όπου θα πρέπει να στηριχτεί ανάλογα. Θα πάω τώρα λίγο στον τομέα της ενέργειας, διότι ακούστηκαν πολλά, είπε κάποια στοιχεία ο κύριος Καλογιάννης, έτσι είναι, όμως είναι ακόμα μικρότερη. Είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με το σύνολο των εγκαταστάσεων
στη χώρα. Είναι περίπου στο 25%. Είδατε τις γεννήτριες, βλέπετε φωτοβολταϊκά, όλα αυτά όμως αναπτύσσονται σε μια λογική που αφορά λίγες επενδύσεις, αφορά λίγους. Έχουμε πολύ μικρότερα ποσοστά στη συμμετοχή των ιδιωτών, δηλαδή των καταναλωτών στις κατοικίες, των παραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, και από την πλευρά μας πιέζουμε αυτό το μείγμα, αυτή η σύνθεση να αλλάξει, ούτως ώστε στην παραγωγή ενέργειας να συμμετέχουν όλοι. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην ενέργεια είναι το θέμα της διασύνδεσης, της διασυνδεσιμότητας των δικτύων και με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Και βεβαίως οι υποδομές που θα φέρουν προστιθέμενη αξία στην εγχώρια παραγωγή σε μια σειρά από απαιτούμενα υλικά και μέσα για αυτές τις υποδομές της ενέργειας. Κλείνοντας, ο κύριος Γκόγκας αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα που είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας για τη χώρα μας και τόνισε πως δυστυχώς η αύξηση του κόστους παραγωγής που έχει υπερδιπλασιαστεί οδηγεί στον κίνδυνο πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας μας να εγκαταλείψουν τη δραστηριότητά τους. Η ελληνική κοινωνία βιώνει πολλά αδιέξοδα. Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσουμε και να ενισχύσουμε περισσότερο τις πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης, να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια και να έχουν μια απασχόληση. Και φυσικά συμφωνώ και με τη συνάδελφο πριν για την ανάγκη επέκτασης της δημοσιονομικής χαλάρωσης. Για το μεταναστευτικό υπόθηκαν πολλά. Νομίζω ότι έγινε περισσότερο κατανοητό αυτό που εμείς χρόνια ζητάμε, να γίνει κοινή υπόθεση όλης της Ευρώπης η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού προβλήματος σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς χρειάστηκε να έχουμε την τραγική εμπειρία της Ουκρανίας για να το συνειδητοποιήσουμε. Κλείνω και ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, με τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας για τη χώρα μας. Παράγει ποιοτικά προϊόντα. Δυστυχώς όμως η αύξηση του κόστους παραγωγής που έχει υπερδιπλασιαστεί οδηγεί στον κίνδυνο πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας μας να εγκαταλείψουν τη δραστηριότητά τους. Είναι ένας τομέας που θα πρέπει να στηρίξουμε οπωσδήποτε και σχετίζεται και με τα προβλήματα της διατροφικής επάρκειας και για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρώπη. Προκύπτει το πρόβλημα της επικείμενης επισιτιστικής κρίσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο πρωτογενής τομέας και με την πανδημία, διότι έκλεισαν αγορές, δεν διατέθηκαν προϊόντα ή ό,τι διατέθηκε ήταν σε πολύ χαμηλές τιμές. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, κύριε Πρόεδρε, και για τον χρόνο που μου δώσατε. Πρακτικές καλλιέργειας ακτινιδιάς, νέες ποικιλίες κίτρινων ακτινιδίων ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πύρος. Από το Δεκέμβριο του 2015, η Οργάνωση Παραγωγών Πύρος δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο του ακτινιδίου. Πλέον καλλιεργούμε 600 στρέμματα της κλασικής πράσινης ποικιλίας Hayworth, 50 στρέμματα της κιτρινόσαρκης ποικιλίας Σορέλη. Συμμετέχουμε στο πειραματικό πρόγραμμα της νεοζηλανδικής εταιρείας Zespri για την καλλιέργεια της κίτρινης ποικιλίας G3 στην Ελλάδα και καλλιεργούμε 2 πειραματικά κτήματα από τα 10 που καλλιεργούνται στην Ελλάδα σήμερα. Και πλέον έχουμε ξεκινήσει τη διαχείριση για την καλλιέργεια μιας νέας δυναμικής κίτρινης ποικιλίας της εταιρείας New Kiwi Plant. Για τη διαχείριση των κίτρινων ποικιλιών έχουμε συστήσει μια καινούργια εταιρεία, η οποία ονομάζεται Arta Gold. Η Arta Gold θα είναι μια εταιρεία η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με τις κίτρινες ποικιλίες, τις οποίες θα διαχειριστούμε. Θα διαθέτουμε τεχνική καλλιέργεια στους παραγωγούς και θα ασχολούμαστε ουσιαστικά και με τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Για τις κίτρινες ποικιλίες θα αναφερθεί εκτενέστερα
κατά την ομιλία του ο κύριος Ξυλογιάννης Χρήστος. Το 2018 ξεκινήσαμε την κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων στον παράδρομο της Ιωνίας Οδού, στη Φιλοθέη της Άρτας, και πλέον διαθέτουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις διαλογής, συσκευασίας και αποθήκευσης συντήρησης φρούτων σε ψυκτικούς θαλάμους, συνολικής επιφάνειας 4.700 τετραγωνικά μέτρα, και λειτουργούμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IFS, BRC και Global Gap. Ο στόχος της Spiros Kiwi Fruit είναι η υψηλής ποιότητα παραγωγής ακτινιδίων που θα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή τιμή στο τελικό προϊόν. Όσον αφορά τη φετινή περίοδο, γνωρίζετε όλοι ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές των τελευταίων ετών στην εμπορία των ακτινιδίων. Οι συνεχόμενες πιέσεις στο πορτοφόλι του καταναλωτή λόγω της ενεργειακής κρίσης και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αφήσανε περιθώρια για ομαλή διάθεση των φρούτων στην αγορά και οι τιμές πώλησης δεν ήταν οι αναμενόμενες. Παρ' όλα τα αυτά, εμείς σαν οργάνωση παραγωγών κλείσαμε με θετικό πρόσημο φέτος, αν και ήταν η πρώτη μας χρονιά που διαχειριστήκαμε το προϊόν στις εγκαταστάσεις, και ελπίζουμε σε μια ευνοϊκότερη νέα περίοδο για όλους. Για την εγκατάσταση, και επειδή τα έξοδα είναι πολλά και δεν έχετε περιθώριο να ανακαλύψετε μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια ότι κάτι δεν ψάχτηκε σωστά, η δειγματοληψία είναι βασικό στοιχείο της καλλιέργειας στη συνέχεια και της εγκατάστασής της. Ο τύπος χαμογελάει γιατί του είπαν ότι θα κάνει δειγματοληψία μόνο στο επιφανειακό έδαφος. Όταν του πούνε ή μας πούνε ότι πρέπει να ψάξουμε και βαθύτερα, μέχρι τα 60 ή μέχρι το 1 μέτρο, το χαμόγελο κόβεται. Όσοι έχετε κάνει ανάλυση εδάφους και έχετε στείλει κάποιο δείγμα σε κάποιο εργαστήριο, στείλατε σε συνεργασία με τον Γεωπόνο 2-3 κιλά το πολύ. Αυτά τα 2-3 κιλά πρέπει να αντιπροσωπεύουν σωστά μια πολύ μεγάλη μάζα εδάφους. Από 300 μέχρι και 500 τόνους αναστρέμα μόνο για το επιφανειακό, για τους 25 πόντους με 30. Αυτό το μεγάλο εύρος σχετίζεται με την κοκομετρική σύσταση κυρίως. Οπότε πρέπει να γίνει προσπάθεια και να καταβληθεί κόπος για να σταλεί ένα δείγμα για την αρχική εγκατάσταση, και το ίδιο ισχύει και για την συνέχεια, όταν θα έχουμε μια εγκατεστημένη καλλιέργεια. Απλά η δειγματοληψία στην εγκατεστημένη καλλιέργεια έχει διαφορετική στρατηγική όταν παίρνουμε το δείγμα. Πριν ξεκινήσω καλά-καλά, πρέπει να σας πω ότι είστε μάλλον τυχεροί. Το ακτινίδιο έχει πολύ λίγα φυτοπαθολογικά προβλήματα και οι συνάδελφοι το γνωρίζουν πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, αυτό το βακτήριο ήρθε να προστεθεί στα πολύ λίγα πραγματικά φυτοπαθολογικά προβλήματα, αλλά είναι πραγματικά η πιο καταστρεπτική ασθένεια της ακτινιδιάς. Γιατί έχουμε απώλεια φυτικού κεφαλαίου. Δεν χάνουμε απλώς δηλαδή ένα μέρος της παραγωγής. Δεν προσβάλλονται οι καρποί, αλλά δεν έχουμε δέντρα. Πολύ χειρότερο. Είναι ένα παθογόνο που λέγεται PSA. Νομίζω οι άντρες ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει PSA από τις μετρήσεις που κάνουμε κατά καιρούς, λόγω ηλικίας η μεγαλύτερη, τέλος πάντων. Είναι παθογόνο καραντίνας για την Ευρώπη και βέβαια προσβάλλει λίγο πολύ όλες τις ποικιλίες της ακτινιδιάς.
Εδώ βλέπετε ζημιές όχι από τη χώρα μας, ευτυχώς, αλλά από τη γειτονική Ιταλία. Ο φίλος, ο Χρήστος ο Ξυλογιάννης, νομίζω ότι μας τις πρόσφερε στο παρελθόν. Βλέπετε εκεί τι γίνεται. Και πολύ σύντομα να πω εδώ ότι μέσα σε λίγα χρόνια η Ιταλία έχασε το 10% της παραγωγής. Τώρα μπορεί οι απώλειες να είναι πολύ μεγαλύτερες, παρά την προσπάθεια βέβαια των Ιταλών να τη θασέψουν και να ελέγξουν την ασθένεια. Αντίθετα βέβαια, σε άλλες χώρες είχαμε αύξηση της παραγωγής γιατί δεν υπήρχε το PSA. Και εδώ πολύ απλά, είναι λίγο αντικά, αλλά για να καταλάβετε, ξεκινάμε από τα περίπου 50.000 δολάρια παραγωγής και καταλήγουμε σε 200 δολάρια κέρδος. Αυτό είναι ένα μοντέλο, δεν είναι τίποτα άλλο, όταν έχουμε το PSA. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι πια είναι ασύμφορο να καλλιεργεί αν το PSA εγκατασταθεί. Βλέπετε εδώ το πώς διαδόθηκε η ασθένεια από την Ιαπωνία. Ξεκίνησε Κίνα, Ευρώπη, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία και βέβαια σε λίγο θα μπούμε και εμείς στο κόκκινο. Ευτυχώς λίγο. Εμείς τι κάναμε λοιπόν όταν μάθαμε για το ακτινίδιο ότι είναι κάπου στη γειτονιά μας? Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό που κάνουν όλες οι χώρες, εκτεταμένος έλεγχος από τον Μπενάκιο που είχε την ευθύνη των ελέγχων, ελέγχθηκαν πάρα πολλοί οπορώνες και μέχρι το 2014 καμία προσβολή. Το 2014 είναι η πρώτη προσβολή στο δροσερό πέλας. Λέγεται, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, ότι είναι αυτή η μόνη, η πρώτη και μοναδική καταγραφή του PSA. Ευτυχώς έχει μείνει εκεί. Θα σας πω πολύ σύντομα, για να μην σας ταλαιπωρήσω, γιατί δεν το είδατε και ελπίζω να μην το δείτε ποτέ, ποια είναι τα βασικά συμπτώματα. Το χειμώνα, νέκρωση τα Αγία. Αν δηλαδή κάνετε μια μερική αποφλίωση, θα δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι καστανό από μέσα. Λίγο αργότερα δημιουργούνται έλκοι, πληγές δηλαδή πάνω, και κόκκινα εκρήματα, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο, είναι βακτηριακά εκρήματα, τα οποία ξεκίνησαν σαν λευκά, αλλά τα λευκά μπορεί να μην τα προλάβαμε τα δήμου, γιατί οξυδώνονται αμέσως και βλέπουμε τα κόκκινα. Βλέπετε εδώ, συνεχίζουν τα ερυθρά εκρήματα και την άνοιξη βέβαια, τι βλέπουμε? Βλέπουμε έλκη και ξηράνσεις βλαστών. Και βέβαια, αν αυτό συνεχιστεί, καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχουμε απώλεια φυτικού κεφαλαίου. ...72.000 στρέμματα έχουν χαθεί από τη μορία. Από το 2012 μέχρι το 2021. 72.000 στρέμματα. Και εδώ με το συνάδελφο όταν μιλούσε για έδαφος, καταστρέψαμε τα εδάφη με τη διαχείριση που κάναμε μέχρι τώρα στον αγροτικό τομέα. Στον αγροτικό τομέα, ειδικά με τις λιπάνσεις. Με τις μη σωστές λιπάνσεις. Δεν στραγγίζουν τα εδάφη. Έχουμε κλείσει τους μακροπόρους. Αυτούς που βοηθάν για να φύγει το νερό προς τα κάτω. Και έχουν δημιουργηθεί λίμνες από κάτω. Από κάτω σε ένα ορισμένο βάθος. Ή 70 εκατοστά ή ένα μέτρο ή 50 εκατοστά έχουν δημιουργηθεί λίμνες. Και δεν πάει το νερό προς τα κάτω. Δεν στραγγίζει. Ειδικά τα νερά των βροχοπτώσεων που έχουμε από τον Νοέμβρη μέχρι το Μάρτιο, όταν το δέντρο δεν καταναλώνει νερό και αν δεν στραγγίζει το χωράφι, τότε το νερό μένει μέσα. Δεν βλέπουμε τη ζημιά το χειμώνα, γιατί
το νερό καταστρέφει ένα μέρος του ριζικού συστήματος και όταν ξεκινάει το δέντρο την άλλη χρονιά, ξεκινάει με ένα ριζικό σύστημα το οποίο έχει χαθεί του 30-40% του ριζικού συστήματος και μια σχέση μεταξύ ριζών και φυλώματος πολύ χαμηλή. Και όταν φτάνουν οι ζεστές μέρες, τέλη Ιουνίου, Ιούλιο, το φυτό ξεραίνεται. Κλιματικές αλλαγές και για το ακτινίδιο. Γιατί θα πρέπει να τις πάρουμε υπόψη. Ειδικά για τις ανάγκες ψύχους. Το χειμώνα. Θα εξαφανιστεί το πράσινο σε πολλές περιοχές στην Ιταλία. Δεν καλλιεργείται πια το πράσινο στην Νότια Ιταλία. Στην Νότια Ιταλία τώρα τελευταία χρόνια μόνο κίτρινο και ορισμένο βάζουν κόκκινο. Γιατί το κίτρινο έχει χαμηλές απαιτήσεις σε ψύχους. Όπως βλέπετε εδώ οι προβλέψεις από στην Καλιφόρνια, πώς ήταν το 1950, είχε 1.100 ώρες που ήταν χρήσιμες για τις ανάγκες σε ψύχους, το 2000 είχε μόνο 800 ώρες και οι προβλέψεις μετά, όπως βλέπετε, θα είναι τρομακρατικές. Δηλαδή φτάσαμε μέχρι 300-400 ώρες. Οπότε μπαίνει το θέμα της γενετικής βελτίωσης. Γενετική βελτίωση. Όχι μόνο στις ποικιλίες αλλά και στα υποκείμενα. Τι θα συμβεί και τι συμβαίνει. Ότι το δέντρο θα κοιμάται λιγότερο χρονικό διάστημα. Και θα έχει τα φύλλα σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όπως το βλέπετε εδώ από το... Οπότε, εάν εμείς βγάλουμε ποικιλίες οι οποίες έχουν χαμηλές απαιτήσεις ψύχους, τι συμβαίνει, το άλλο το πρόβλημα που έχουμε. Ότι ξεκινάνε γρήγορα το φλεβάρι και έχουμε με τα ακραία φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα, τις χαμηλές θερμοκρασίες το Μάρτι, Απρίλη, και έχουμε τις ζημιές από τους παγετούς. Υπάρχει το γενετικό υλικό. Το γενετικό υλικό υπάρχει για να λύσουμε το πρόβλημα της ανάγκης ψύχους. Όπως είπαμε, οι πράσινες, πράσινη μία μόνο, η Φέγουα, μέχρι πριν 20 χρόνια, σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνταν μόνο μια ποικιλία στην ακτινιδιά. Αυτό είναι πρωτοφανές για τη δενδροκομεία. Τώρα έχουμε τις κίτρινες, που ανάλογα με την ποικιλία οι απαιτήσεις είναι από 400 ώρες μέχρι και 800 ώρες. Και έχουμε και τις κόκκινες, που λένε δίχρωμες, κόκκινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, που οι απαιτήσεις είναι από 300 ώρες μέχρι 500 ώρες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Ζιφ, Dove και Rexona προϊόντα μείον 50%. Σάιος και Παλέτ μείον 50%. Everyday μείον 50%. Skip Scone, υγρό και κάψουλες 7,69. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε βόιο κοιμάς ελληνικός μόνο 7,98 το κιλό. Φέτα βοσκοπούλα Pop μόνο 7,45 το κιλό. Τέντερ χαρτί υγείας τετράφυλλο δεκάρι μόνο 3,48. Όλυμπος ταχύνη και φυστικό βούτυρο 35% φθηνότερα. Κρικρή οικογενειακά παγωτά 3 λίτρων 1-1 δώρο. Και πίτσες Αλφα Μαργαρίτα και Special 30% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την νοστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου.
Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Εμπιστευτείτε την Papakitsos Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, διεξήχθη το απόγευμα της Δευτέρας στο Δημοτικό Στάδιο της Άρτας η συνάντηση συλλόγων ΑΜΕΑ του νομού. Αθλητική συγκέντρωση των ανατόμων με αναπηρία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Δημοτικό Στάδιο της Άρτας. Λόγω των συνθηκών με την πανδημία, το ραντεβού τους που έδιναν κάθε χρόνο άργησε για πρώτη φορά και υλοποιήθηκε μετά από 2 χρόνια. Η χαρά τους που συναντήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο για να πραγματοποιήσουν αθλητικούς αγώνες ήταν απερίγραπτη. Σε δήλωσή του, ο κύριος Ζαρκάδας ανέφερε ότι... Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, πραγματοποιείται επιτέλους η ετήσια αθλητική σας συνάντηση εδώ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου για τα παιδιά των ΑΜΕΑ. Βλέπουμε όμως ότι μπορεί να πέρασαν 2 χρόνια, αλλά είναι μεγάλη συμμετοχή και είναι όλοι εδώ, παρόν. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί αυτή η διετία θεωρούσαμε ότι μας πήρε πάρα πολλά. Τελικά μας ανέδειξε και αρκετά. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ στην ετήσια αθλητική μας συνάντηση και την ονομάζω αθλητική συνάντηση γιατί είναι μια αφορμή για να συναντηθούμε, να τα πούμε, να εκφράσουμε τις αγωνίες μας και τα προβλήματά μας και να διασκεδάσουμε κάνοντας αθλητισμό. Γιατί η βάση, η σημερινή είναι ο αθλητισμός. Θέλουμε τα παιδιά να ξεφύγουν, να έχουν επιλογές, να μην έχουν εμπόδια και να περάσουν ευχάριστα. Μίλησατε με αρκετά παιδιά αυτή τη στιγμή. Τα μηνύματα που λαμβάνετε, τους είχε λείψει όλο αυτό η συνάντηση, η κουβέντα, ο ένας να δει τον άλλον? Τους έλειψε πάρα πολύ. Mm-hmm. Τους έλειψε πάρα πολύ και είναι εμφανές. Είναι μεγάλη ανάγκη τους για κοινωνικότητα, για επαφή. Και όλα αυτά που κάνουμε είναι ακριβώς γι' αυτό. Να τους δώσουμε επιλογές για επαφή. Κάτι που μας πήρε, να το πω έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατάσταση των προηγουμένων ετών. Τους επηρέασε καθόλου αυτό στην πανδημία? Σίγουρα, τους επηρέασε αρκετά. Μιλάτε με γονείς, μιλάτε με τα ίδια. Τι ήταν το πρώτο που σας είπαν? Η έλλειψη επαφής. Ότι χάνουμε την... Ξανακλείστηκαν πολλά παιδιά λίγο στον εαυτό τους. Αρκετά. Και οι περιπτώσεις παιδιών που γνωρίζονται με κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά συναισθηματικής φύσεως, που τους ανάγκασαν να έρθουν όλο και πιο εσωτερικά, να το πούμε έτσι, ενώ εμείς αναζητούμε την εξωστρέφεια και την επαφή. Thank you.
Η μερίδα ενημέρωσης για την ολοκλήρωση του έργου «Συστηματική υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα υγείας και μοναχικών εργαζομένων με την αξιοποίηση φορέσιμων συσκευών και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης» πραγματοποίησε το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα. Πλήρως επιτυχημένη κρίνεται η ημερίδα ενημέρωσης για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα υγείας και μοναχικών εργαζόμενων με την αξιοποίηση φορέσιμων συσκευών και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης», το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχει το Εργαστήριο Γνώσης και Φυγούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Εταιρεία Πληροφορικής Terracom ΑΕ και η Εταιρεία Plan ΑΕ από τα Ιωάννινα. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα διαλέξεων της βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημίου Πόλη της Άρτας, όπου πέρα του εταιρικού σχήματος που συμμετείχε, το παρόν έδωσαν φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στο πλαίσιο του έργου Track My Health πραγματοποιήθηκε έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων μεθολογιών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης ηλικιωμένων με τη χρήση κινητών συσκευών. Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε μια προηγημένη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία αξιοποιεί σήματα από αισθητήρες και πραγματοποιεί αυτοποιημένα αισθητηριακό κινητικό έλεγχο προκειμένου να ανιχνεύσει κινδύνους και κρίσιμες καταστάσεις για την υγεία όσων παρακολουθεί. Επιπρόσθετα παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Με την ολοκλήρωση του Track My Health επιτεύχθηκαν οι στόχοι του έργου που ήταν η έρευνα, η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και αντίστοιχης πλατφόρμας που παρέχει υποστήριξη και παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο σχετικά με την υγεία τους, είτε γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είτε λόγω των απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασία τους. Μέσω της παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και αναγνώρισης της δραστηριότητας ενός ατόμου με τη χρήση κινητού τηλεφώνου και ειδικά σχεδιασμένων φορέσιμων συσκευών, πραγματοποιείται αυτοποιημένη αξιολόγηση και ενημερώνει αυτοποιημένα κατάλληλο ιατρικό προσωπικό για θέματα ιατρικής παρέμβασης. Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο καθηγητής Χρυσόστομος Στήλιος, που έκανε μια σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία του έργου και τη χρησιμότητα που, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ηπείρου και τη σημασία του για την ανάπτυξη συνεργασιών. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τους συνεργάτες πρώτα-πρώτα από την Terracom και από την Plan που συνεργαστεί με όλα αυτά τα χρόνια, όπως επίσης και τους συνεργάτες και τους ερευνητές του Εργαστηρίου Γνώσης και της Πληροφορικής, που όλοι μαζί συνεισέφεραν για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Εκ μέρους της εταιρείας Terracom ΑΕ, ο κύριος Δημήτρης Μότσιος πραγματοποίησε επίδειξη της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που αναπτύχθηκε παρουσιάζοντας λεπτομερώς τις διάφορες λειτουργίες και δυνατότητές της. Από μια συσκευή εξωτερική, το Polar, εμφανίζει τους καρδιακούς παλμούς. Αυτός ο ρυθμός ο οποίος λαμβάνουμε τους παλμούς είναι ένα δευτερόλεπτο και παίρνουμε ένα καρδιακό παλμό. Από κάτω εμφανίζεται η τελευταία τοποθεσία του χρήστη, η οποία έχει τοποθετηθεί στο σύστημα, σε περίπτωση που το κινητό πιάνει GPS. Ανάλογα με το φύλλο, την ηλικία, το βάρος και το ύψος, και σίγουρα και από τις εξωτερικές συσκευές της μετρήσης, κάθε ένα λεπτό έχει μια ειδοποίηση στη συσκευή, αν μπορεί να εντείνει να μειώσει την προσπάθειά του. Επίσης μπορεί να στείλει στους επιβλέποντές του ένα ελεύθερο κείμενο με την αποστολή σημείωσης, να καταχωρήσει σε περίπτωση που λαμβάνει μια χρονική περίοδο κάποια ιατρική φροντίδα, να καταχωρήσει τα φάρμακά του, έτσι ώστε να τους έρχεται ειδοποίηση στη συσκευή όταν θα πρέπει να το λάβει, να επεξεργαστεί τις προσωπικές του πληροφορίες ή τα εκκρεμή αιτήματα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου στις 200. Από Αμερική, Ευρώπη και Κίνα. Και με βάση την επικοινωνία που είχαμε αυτές όλες τις εταιρείες, που σχεδόν όλες που σχεδόν είχαν την υπόσχεση ότι μπορούν να λύσουν το... όλες να έχουν να μας καλύψουν τις απαιτήσεις μας, έπρεπε κάπως να κάνουν ένα filtering με το τι μπορεί να μας καλύψουν. Το πρώτο θέμα που
να μιλήσω είναι ποιοι είναι οι resellers ή ποιοι είναι οι κατασκευαστές. Εμένα είμαι απόλυτα βεβαίως γι' αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ποιοι σε μια λογική τιμή μας δίνουν την πρόσβαση στα δεδομένα. Γιατί οι πιο πολλοί κατασκευαστές σηκώσονται να δουλέψεις με την εφαρμογή τους και να παρέχουν κάτι το οποίο θα είναι ένα έτοιμο solution, το οποίο εμείς θα το αγοράσουμε πακέτο ολόκληρο, που εμείς δεν θέλαμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλαμε να αναπτύξουμε το δικό μας λογισμικό πάνω σε αυτές τις συσκευές. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι η αναγνώριση ανθρώπινης δραστηριότητας. Γενικά, η Human Activity Recognition είναι μια μοντελοποίηση της κίνησης, της συμπεριφοράς του ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο από παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με αισθητήρες, όπως είδατε και από την προηγούμενη διάλεξη. Αυτοματοποιημένη αναγνώριση καθημερινών δραστηριοτήτων και βρίσκει εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι στο παράδειγμά μας τομείς της υγείας, της έξυπνα περιβάλλοντα, ασφάλεια και παρακολούθηση, όπως είδαμε στην προηγούμενη διάλεξη, αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, πλοήγηση και όλοι που έχουμε δει τώρα τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώντας κάποιο σύγχρονο ρολόι το οποίο κάνει αναγνώριση δραστηριότητας στην άθληση. Στον τομέα της υγείας όμως είναι αρκετά σημαντικό γιατί επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης υγείας ενός ατόμου με συλλογή πληροφοριών σχετικά με το βάδισμα, με τη στάση του σώματος του ανθρώπου, την κατανάλωση ενέργειας την οποία κάνει ο άνθρωπος, την παρακολούθηση της σωματικής δραστηριότητας και μπορούν να παραμένουν. Επιτρέπει επίσης την έγκαιρη ιατρική βοήθεια σε καταστάσεις ανάγκης, την πρόληψη σημαντικών ασθενειών, όπως είναι διαβήτης, παχυσαρχία, καρκίνος, εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε έναν κάποιο χρήστη για σωματική άσκηση, να αποφύγουμε αγχογόνητες στρεσογόνες καταστάσεις, δραστηριότητες και να ενιχνεύσουμε ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις, όπως είναι για παράδειγμα κάποια πτώση ενός ανθρώπου όταν πέφτει, κάποιος ασθενής όταν πέσει, τι πρέπει να κάνουμε αν είναι μοναχικός ασθενής κτλ. Μάλιστα, η πρόβλεψη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το 2050 αναφέρει ότι το 1 τέταρτο του πληθυσμού θα είναι ηλικίας 60 και άνω. Αυτό μας δημιουργεί μια τύπουσα ανάγκη για εκτεταμένη χρήση αυτόματων μεθόδων παρακολούθησης υγείας ενός ασθενού ή ενός ηλικιωμένου ατόμου. Πώς υλοποιείται? Σχετικά, κάποιες τοποίες σχετικά εύκολα, με χρήση αισθητήρων, όπως είδαμε πριν, καταγραφή και παρακολούθηση αυτών των σημάτων, στη συνέχεια χρησιμοποιείται κάποιο μοντέλο μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση της δραστηριότητας του ατόμου, όπως είναι το βάδισμα, το τρέξιμο, το ανέβασμα και κατέβασμα μιας σκάλας, η ποδηλασία και πολλές άλλες δραστηριότητες. Τώρα, οι αισθητήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα, δεν μένουμε μόνο στους φορέσιμους αισθητήρες που μπορείτε να δείτε, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια δυσφορία στον χρήστη, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ξαναφορέσει πάλι το ρούχο που χρησιμοποιεί τους αισθητήρες, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αισθητήρες εικόνες. Οι αισθητήρες εικόνες έχουν όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα που μπορεί να αφορά την ανάγκη προστασίας των δεδομένων, δηλαδή μπορεί να περάσει και κάποιος άλλος άνθρωπος το οποίο το πρόσωπο δεν θα πρέπει να αποκαλύψουμε. Οι απαιτήσεις των υποδομών και γενικά υπάρχει και μια έλλειψη. Οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι πάντοτε σταθερές και επομένως θα πρέπει να δημιουργηθούν διάφοροι αλγόριθμοι ώστε να αποκαταστήσουμε το φωτισμό που υπάρχει μέσα στην αίθουσα, στο γραφείο, στο εξωτερικό περιβάλλον. Επομένως, κινούνται όλες οι μεθοδολογίες προς τη μεριά των κινητών τηλεφώνων, το οποίο είναι όπως καταλαβαίνετε, έχει μια τεράστια διήθηση των κινητών τηλεφώνων στον πληθυσμό τα τελευταία 10-15 χρόνια. Επιτρέπει μια επεμβατική ενσωμάτωση πάρα πολλών αισθητήρων στα κινητά μας τηλέφωνα πλέον. Το πλήθος των αισθητήρων είναι πάρα πολύ μεγάλο, από θερμοκρασία, γυροσκόπια, αξιλερόμετρα, μαγνητόμετρα, φωτισμός, πάρα πολλοί αισθητήρες και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα επιλογών συνδεσιμότητας, είτε με Wi-Fi, Bluetooth, GSM κτλ. Τώρα, πάμε λίγο στη μηχανική μάθηση. Τι είναι η μηχανική μάθηση? Γενικά, μάθηση ορίζουμε σαν μια θεμελιώδη ιδιότητα του συμπεριφορά του ανθρώπου. Η μηχανική μάθηση είναι ένα κομμάτι της προληπτικής νοημοσύνης
που προσπαθεί να δημιουργήσει υπολογιστικά συστήματα ικανά για μάθηση. Οι αλγόριθμοι γενικά χωρίζονται σε ένα ευρύ διάγραμμα, όπως βλέπουμε στην παρουσίαση. Έχει να κάνει με μηχανική με μάθηση, με επίβλεψη, το supervised learning, όταν τα δεδομένα μας έχουμε την κατηγορία, έχουμε την ετικέτα, ξέρουμε τι πάμε να προβλέψουμε. Έχουμε μια άλλη μεγάλη κατηγορία, τη μηχανική μάθηση χωρίς επιτήρηση, το supervised learning, όπου εδώ γκρουπάρουμε τα δεδομένα, ομαδοποιούμε τα δεδομένα μας με πολύγνωστους αλγορίθμους. Και έχουμε και ένα κομμάτι αλγορίθμου της ενισχυτικής μάθησης, που τώρα τελευταία όλο και περισσότερο μάλλον θα βλέπετε στα κινητά σας, σε διάφορες. Ο Υπηρικούρος Καθηγητής Πέττος Καρβέλης, εκπροσωπώντας την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης, παρουσίασε διεξοδικά την πορεία υλοποίησης του μοντέλου μηχανικής μάθησης που βρίσκεται στον πυρήνα της εφαρμογής που αναπτύχθηκε. Εμείς σαν εταιρεία είμαστε παλιά, υπάρχουμε το 1999, με έδρα τα Γιάννηνα. Οι βασικές μας δραστηριότητες, θα τις εξηγήσω λιγάκι, είναι η παροχή ICT υπηρεσιών και η ανάπτυξη λογισμικού. Και έχουμε και μια πολύ μεγάλη και μακριά εμπειρία, ειδικά στο κομμάτι του physical security, στο τομέα της φυσικής ασφάλειας. Υπηρεσιών πληροφωνικής και τηλεπικοινωνιών, κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε βασικοί συνεργάτες της Softron, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορικού λογισμικού στην Ελλάδα, όπου εκεί παρέχουμε υπηρεσίες για ERP συστήματα και CRM, δηλαδή τα μεγάλα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να κάνουν τιμολογίες, να παρακολουθούν τα υπόλοιπα, τις αποθήκες, τη λογιστική μισθοδοσία κλπ. Το δεύτερο, έχουμε δύο πλατφόρμες, το LiveVault και το SendingNow, που είναι πλατφόρμες αποστολής μηνυμάτων SMS και Viber, που είναι καθαρά για επαγγελματική χρήση. Και πάμε στο QR Patron, το οποίο είναι το πιο γνωστό, το πιο έτσι, αναγνωρίσιμο προϊόν της εταιρείας, αυτό για το οποίο είμαστε πολύ γνωστοί στο εξωτερικό. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης εργαζομένων για το τομέα της φυσικής ασφάλειας. Είναι ένα mobile και cloud σύστημα, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε πλήρη εποπτεία του πού βρίσκονται οι φύλακες ασφαλείας. Αυτό το σύστημα απευθύνεται πιο πολύ σε εταιρείες security. Ξέρουμε λοιπόν πού βρίσκονται οι φύλακες ασφαλείας όταν κάνουν τις περιπολίες τους. Αν είναι ασφαλείς, μπορούμε να τους αναθέσουμε εργασίες, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κάναν τις περιπολίες έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο κίνδυνο, μπορούμε να οργανώσουμε, να συντονίσουμε ολόκληρες τις ομάδες και κυρίως να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ασφαλείς. Τώρα, το Track My Health. Το Track My Health, θα αναφέρω 2-3 πράγματα για το ΕΠΟ, πιο παλιά θα πούν οι συνεργάτες μας. Είναι μια σύμπραξη που έχουμε κάνει η Terracom, η Plan και το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Είναι στα πλαίσια προγράμματος που βγάλε η Περιφέρεια Επίρου και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα και αυτό της Περιφέρειας Επίρου αλλά και το Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό, γιατί στην ουσία φέρνουν κοντά διαφορετικούς κόσμους. Είναι άλλο πράγμα οι εταιρείες, είναι άλλο πράγμα οι ακαδημαϊκοί φορείς και είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, ένα μουσείο, μια εφορία κλπ. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αλληλεπίδραση. Πολλές φορές λειτουργούμε με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς έχουμε πάντα στο μυαλό μας να βγάλουμε κάτι το οποίο θα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε λογικά. Το Πανεπιστήμιο, από την άλλη μεριά, θέλει να βγάλει, να παράγει γνώση, τι να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες, νέους αλγορίθμους, να εκπαιδευτούν άνθρωποι πάνω στις τελευταίες λέξεις της τεχνολογίας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Δύο πράγματα για το έργο, για να ξέρετε. Το συγκεκριμένο έργο έχει έναν προϋπολογισμό σχεδόν μισό εκατομμύριο. Η επιχορήγηση είναι 84,5%. Στο Πανεπιστήμιο η επιχορήγηση είναι 100% και ενώ στις εταιρείες είναι λίγο λιγότερη. Τα χρήματα κυρίως που δίνονται είναι ένα πολύ μικρό μέρος πάει σε εξοπλισμό ή σε ταξίδια, κυρίως όμως είναι για τους ανθρώπους. Δηλαδή μέσα από αυτά τα προγράμματα δουλεύουν άνθρωποι για ένα μεγάλο διάστημα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 36 μήνες. Και λόγω του COVID το έχουμε παρατείνει. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι για 4 χρόνια ασχολείται με ένα πρόγραμμα που μπορεί να εξειδικευτεί. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία και είναι η βασική δαπάνη που χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα. Είναι οι ανθρωπομήνες των ανθρώπων που ασχολούνται. Το πρόγραμμα, σαν οργάνωση, το είχαμε σπάσει σε 4 ενότητες εργασίας, όπου έχει να κάνει στην αρχή με να αναλύσουμε ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Στη συνέχεια να αναπτύξουμε τεχνικά τα διάφορα modules τα οποία χρειάζονται
Μετά θα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε integrate, να τα ολοκληρώσουμε σε ένα ενιαίο σύστημα, να δοκιμάσουμε το σύστημα, να το βελτιώσουμε, να δούμε τι προβλήματα έχει και στο τέλος είναι η πιλωτική λειτουργία, δηλαδή να το δώσουμε σε ανθρώπους που δεν συμμετέχουν μέσα στην ομάδα να τρέξουν το σύστημα και να αξιολογήσουμε κατά πόσο ήταν επιτυχής, κατά πόσο πετύχαμε το στόχο που είχαμε θέσει. Και πέρα από τις θέσεις ενότητας εργασίας υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίστα. Τα ξεγράμματα είναι μικρά, φαντάζομαι ότι τα βλέπετε πίσω. Με παραδοτέα του έργου. Η λογική είναι ότι πρέπει να εξηγήσουμε στην περιφέρεια Υπήρου, η οποία το χρηματοδοτεί στο κάθε φορέα, τι ακριβώς κάνουμε. Εντάξει. Οπότε εδώ έχει και αρκετή γραφειοκρατική δουλειά. Θα πρέπει να αποτυπώσουμε και γραπτά. Δεν είναι απλά να φτιάξουμε ένα software. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα προγραμματισμού να φτιάξει κάτι το οποίο δουλεύει. Θα πρέπει να εξηγήσει πώς το έφτιαξε και τι άλλο έφτιαξε. Και τη βιβλιογραφία και να εξηγήσεις τις μεθόδους που το ανέπτυξες κλπ. Δεν θα μπω στα πιο τεχνικά, θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δημήτρης Μόντσιος και είμαι ένας από τους developers που ασχοληθήκαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το Track My Health. Όπως βλέπετε στην κεντρική οθόνη, υπάρχει ένα εικονίδιο το οποίο αυτή τη στιγμή σε live χρόνο. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας. Ζάρα 69 Άρτα. Κυρίες, κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας αμέσως τώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Τα άλογα της καρδιάς μας». Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.